Αμήλικτα και εφιαλτικά στοιχεία για τα καθημερινά δράματα που εκτυλίσσονται στην Κρήτη με θύματα παιδιά έρχεται να επιβεβαιώσει νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Το 78,4% των παιδιών αναφέρουν κακομεταχείριση, ενώ το 16% σεξουαλική βία. Ο φόβος που υπάρχει για την εμπλοκή νομίζω ότι θα πρέπει να παραγωνιστεί μπροστά στο συμφέρον του παιδιού. Η έρευνα που διενεργήθηκε υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Ψυχικής Υγείας του Ινστιτούτου Γιώργου Νικολαίδη βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας της, όμως ήδη αποτελεί θλιβερή επιβεβαίωση των οξύτατων κοινωνικών προβλημάτων που κρύβονται πίσω από τις εκφάνσεις βίας και κακοποίησης. Σχεδόν μία φορά την εβδομάδα το Κέντρο Προστασίας Παιδιού στο Ηράκλειο δέχεται αιτήματα για να φιλοξενήσει παιδιά που πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ανά εβδομάδα σχεδόν υπάρχει αίτημα από την εισαγγελική αρχή να δεχτούμε τέτοια περιστατικά. Και όταν έρχονται ήδη στο Ίδρυμα, τα τραύματά τους είναι ψυχικά. Μία τουλάχιστον εμπειρία από ένα βαρύ ξυλοδαρμό μέχρι ένα εξίσου καταδικαστέο περιστατικό με χαστούκι, ανέφερε το 78,4% των ερωτηθέντων παιδιών. Μία εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης αναφέρει το 16% των παιδιών στην Κρήτη. Είναι οδυνηρό να υπέρχεται βία, είτε είναι κακοποίηση, είτε σε οποιαδήποτε μορφή λεκτική κτλ. 2 στα 3 θύματα κακοποίησης είναι αγόρια. Εικόνα πλήρως αντίστροφη με την υπόλοιπη Ελλάδα. Γεγονός που οφείλεται στη συντριπτική αναλογία θυμάτων στο νομό Ρεθύμνου. Στους υπόλοιπους 3 νομούς αντιστοιχούν 1 θύμα κορίτσι και 1 θύμα αγόρι στις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Στο Ρέθυμνο 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Τα παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση είναι πολύ μικρής ηλικίας. Ξεκινάνε ήδη από τη βρεφική τους ηλικία. Οι καταγγελίες για κακομεταχείριση πέφτουν βροχή στις αρμόδιες υπηρεσίες που αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος της διερεύνησης, ιδίως όταν πρόκειται για βία στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον όπου τα στόματα παραμένουν κλειστά. 80% των περιπτώσεων περίπου είναι είτε στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον είτε στο οικείο περιβάλλον του παιδιού. Είναι δηλαδή άνθρωποι που το παιδί εμπιστεύεται. Τους τελευταίους 11 μήνες από την εισαγγελία παραπέμφθηκαν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου δεκάδες περιπτώσεις οικογενειών που σύμφωνα με καταγγελίες κακοποιούν ή παραμελούν τα παιδιά τους. Τα θύματα στην πλειοψηφία τους αγόρια βρεφονηπιακής ηλικίας. Μέσω άλλων φορέων όπως νοσοκομεία και σχολεία έχει ζητηθεί η διερεύνηση 8 ακόμη καταγγελιών που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.